Μπράβο! Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Πράγματι υπήρξε ένας ακτιβιστής της δεξιάς. Και εκείνες οι εποχές είχαν φασαρίες. Και σε μερικές από εκείνες τις φασαρίες έχω πάρει μέρος. Οι ιδέες της αριστεράς είναι λάθος. Αν νομίζει ότι θα αποδιαλυθεί ο λαϊκός οδός στον ερεμό. Αν νομίζει ότι ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζει ότι το φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Θα μας τιμάμε την παρουσία του. Και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Λέως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με 5, στην ίδια δουλειά θα παίρνει κανείς σύνταξη από την ίδια δουλειά, από αυτήν που, στην οποία ξεκίνησε, αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Ο Google ήρθε εδώ πέρα ο πρόεδρος της Google. Τρομαλή πως είναι. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα άλλο θλιβερό κεφάλαιο του Κοπιανού που το χρησιμοποιεί και σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο που το χρησιμοποιεί δεν βοήθησε σίγουρα. Αλλά λέτε και ναι σε μείωση επικουρικών. Δηλαδή σε μείωση συντάξεων. Δεν το έκρυψα. Το 1977 και έρχεται ο ίδιος. Ναι, τι συνέβη τότε, όμως και πρέπει. Και ήρθε το 77, δεν ξέρω τι συνέβη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν πάρα πολύ μικρός για να ξέρω τι συνέβη. Το 1974 η οικονομία μας ήταν σε μεγέθη ανάλογα της Δανίας σήμερα. Ήμασταν, δεν χρειάζεται να μας κάνει Δανία από τον Ανδρέου, ήμασταν Δανία. Αυτό παρέλαβε με τα πολίτευση. Και πάμε λίγο τώρα στην επέτειο. Τη σημερινή, 17 Νοεμβρίου. Είναι ο ιδρυτικός πολιτικός μύθος της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς στην Ελλάδα. Όταν όμως μιλάς για το Πολυτεχνείο, σε αυτή την περίπτωση, η ιστορική και επιστημονική εγκυρότητα και ακρίβεια πάει περίπατο. Τι τολμάς και αμφισβητείς τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, μα αυτό είναι ένα σύμβολο! Πρέπει να σας πω δε, ενδύθεν να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.